Λοιπόν, αυτό που φαίνεται κυρίες και κύριοι είναι ότι η καθυστερή αποκλιμάκωση της κατάστασης στα νοσοκομεία με τους διασωληνωμένους και τους νοσηλευωμένους να είναι πολύ και έτσι το σύστημα όπως θα ακούσουμε τώρα από τη Γεωργία Γαρατζιώτη να παραμένει στο κόκκινο Γεωργία. Για να βρισκόμαστε περισσότερε από 40 ημέρε υποκαθεστώ περιοριστικών μέτρων και στα διαγράμματα που έχουμε ετοιμάσει θα δούμε αναλυτικά τι συνέβη στα δωμάτια των νοσοκομείων τη χώρα και στι απλέ κλίνε νοσηλεία, αλλά και στι μονάδε εντατικής θεραπεία. Α ξεκινήσουμε όμω αυτή τη φορά από το ύψιστο σημείο τη καμπύλη του διαγράμματο μα από τι 29 Νοεμβρίου. Ε, δεν μιλάμε για το μακρινό παρελθόν, μιλάμε για πριν από τρει εβδομάδε, mm -hmm. περίπου, έτσι. Βλέπουμε ότι 4.400 συμπολίτε μα βρισκόντουσαν, νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία τη χώρα από COVID-19. Κάποιοι πιο ελαφριά και κάποιοι πιο βαριά. Όλο τον Νοέμβριο, λοιπόν, ε, ο αριθμό των νοσηλευόμενων αυξανόταν συνεχώ. Τα καλά νέα άρχισαν να έρχονται από το Δεκέμβριο, όμο, ε, που βλέπουμε και μια πτώση yeah. στην καμπύλη του διαγράμματό μα, όπου στι 18 Δεκεμβρίου. Φτάσαμε οι νοσηλεύομενοι να είναι 2.852, όμω ο αριθμό αυτό είναι λίγο περισσότερο από τον αριθμό που ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα επιβολής του δεύτερου lockdown όπου μπορούμε να δείξουμε ότι είναι 2059. Σωστά. Και φυσικά δεν είναι και ο επιθυμητό αριθμό, σύμφωνα με του λοιμοξιολόγου, για να προχωρήσουμε σε άρση των μέτρων. Στου διασωλυνωμένου είναι ακόμη χειρότερη κατάσταση. Και η αποκλιμάκωση ακόμα βραδύτερη. Ακόμα πιο δύσκολα και θα τα δούμε αμέσω αναλυτικά, στο επόμενο διάγραμμα που βλέπουμε μόλι τώρα. Mm. Όλο λοιπόν το Νοέμβριο, βλέπουμε ότι ο αριθμός των διασωληνωμένων αυξάνεται μέρα με τη μέρα όπως και με τους νοσηλευόμενους. Φτάνουμε λοιπόν στις 28 Νοεμβρίου 606 συμπολίτε μας να δίνουν μάχη ζωής και θανάτου στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Το Δεκέμβριο δυστυχώς δεν έρχονται τα καλά νέα όπως είδαμε στο προηγούμενο διάγραμμα. Ναι. Τα πράγματα παραμένουν οριακά, οι διασωληνωμένοι είναι πάρα πολλοί. Και ο αριθμό, όπω βλέπουμε και στην μικρή μετατόπιση ε, τη με καμπύλη, δεν λέει να πέσει με τίποτα. Μειώνεται βασανιστικά αργά τα πράγματα δυσκολεύουν συνεχώ. Αυτό και που και έχω να πω εγώ. Πρέπει να έχουμε το νου Ακριβώ γιατί έρχονται και οι μέρε των εορτών και οποιαδήποτε χαλάρωση μπορεί να αποβεί μοιραία για όλου μα. Και όλα αυτά, κυρίε και κύριοι, περιμένοντα το εμβόλιο.